Για δεύτερη φορά φέτος τον Παναθηναϊκό στο παραδοσιακό ντέρμπι των Ιωνίων με 69-60. Όπως μαρτυρά και το σκορ, το παιχνίδι δεν ήταν καθόλου θεαματικό. Απέναντίας κυριάρχησε η δύναμη, το πείσμα, τα νεύρα και οι ερυθρόλευκοι πιο ψύχρεμοι στα τελευταία κρίσιμα λεπτά πήραν μια δίκαιη νίκη. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και πήρε γρήγορα μια διαφορά 9 πόντων με σκορ 13-2, έχοντας σαν επιθετική αιχμή τον Πάσπαλιε. Στο ίδιο διάστημα, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει λύση στην επίθεση με τον Ντέιβις. Ο Καμπούρης όμως, με τη βοήθεια των άλλων συμπαικτών του, κράτησαν τον Αμερικανό μακριά από το καλάθι. Αυτά τα προβλήματα ανάγκασαν τον Παυλίσεβιτς να πάρει time out και να δώσει τις σχετικές εντολές. Κάναμε μερικές αλλαγές. Αλλάξαμε την άμυνα λιγάκι με μερικές εσωτερικές αλλαγές που κάναμε. Και κάναμε 14-0. Τη λύση τελικά στην επίθεση έδωσε για την ομάδα του Ζέλικο Παυλίσεβιτς ο Μινάς Γκέκος που πέτυχε 15 πόντους. 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός σοφάρισε το σκορ με 19-19, ενώ λίγο αργότερα ο Ντέιβις δίνει την πρωτοπορία με 21-19. Από εκεί και μετά το παιχνίδι γίνεται αμφίροπο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού περιορίζουν τον Πάσπαλιε, ενώ τον Γκέκο στην επίθεση στηρίζει τώρα και ο Οικονόμου που πέτυχε 8 από τους 13 συνολικά πόντους του. Το πρώτο 20 λεπτό θα κλείσει με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 34-30. Όλοι περιμένουμε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο με συναρπαστικό φινάλε. Με την έναρξη του δευτέρου 20 λεπτού, ο Πάσπαλιε βρίσκει ξανά τον δρόμο προς το καλάθι και ισοφαρίζει το σκορ 36-36. Δύο νεαροί του Παναθηναϊκού του δίνουν όμως ξανά την πρωτοπορία. Στην αρχή ο Οικονόμου και στη συνέχεια ο Αλβέρτης δίνουν στους πράσινους μια διαφορά 6 πόντων 46-40, 13 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο παίκτης που θα αλλάξει τη δυσμενή εξέλιξη του αγώνα για την ομάδα του είναι ο Αργύρης Καμπούρης. Κερδίζει όλες τις μάχες από τον Ντέιβις και φορτώνει τον Αμερικανό με 4 φάουλ. Ήταν ο μόνος ψηλός από τους παίκτες του Ολυμπιακού που υπάκουσε στις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη. Από τους ψηλούς, ο μόνος ο οποίος έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ήταν ο Καμπούρης. Στον αρχηγό του Ολυμπιακού που πέτυχε συνολικά 12 πόντους, έρχεται να προσθεθεί και ένας άλλος παίκτης που κατά την εκτίμηση του προπονητή του έδωσε και την νίκη στην ομάδα του Πειραιά. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι κλειδί στη δικιά μας την επιτυχία ήταν η είσοδος του Σιγάλα. Βοήθησε όλους τους άλλους παίκτες που περνούσαν από τα σκρίν, πράγμα που δεν έκαναν οι ψηλοί στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτός ήταν ο βασικός συντελεστής που δυνάμωσε πάρα πολύ η άμυνα και έτρεξε, ήταν πιο γρήγορος από ό,τι ήταν η αντίπολη ψηλή. Και νομίζω αυτό ήταν το καθοριστικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Το σκηνικό αλλάζει λοιπόν και ο Ολυμπιακός περνά ξανά μπροστά στο σκορ. 11 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Πάσπαλιε που θα σημειώσει συνολικά 33 πόντους θα δώσει το προβάδισμα με 50-48. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν ευνηδιάζεται και δεν αφήνει τους γηπεδούχους να του φύγουν στο σκορ. Στα επόμενα 4 λεπτά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πάνε μαζί στο σκορ και 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος το σκορ είναι ισόπαλο με 52-52. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το παιχνίδι παραλίγο να τυναχτεί στον αέρα. Συγκεκριμένα, 7 και 29 πριν το τέλος, μερικοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού πετούν αντικείμενα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο δεύτερος διαιτητής, Νίκος Παπαδημητρίου, απειλεί να διακόψει το παιχνίδι ενώ δημιουργείται επεισόδιο ανάμεσα στον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Μινά Γκέκο. Το τι το προκάλεσε, κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν ομολόγησε. Δικό τους πρόβλημα, πάτε να τους ρωτήσετε αυτούς. Εγώ δεν έχω με κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτοί οι θεατρινισμοί και τα λοιπά μέσα στο γήπεδο θα πρέπει κάποιος να επιλαμβάνεται. Και δυστυχώς δεν επιλήφθησαν αυτοί που έπρεπε να επιληφθούν. Αυτά τα πράγματα που γίνονται, που έχει κάνει σήμερα ο Γιωαννίδης, δεν γίνονται πουθενά. Τουλάχιστον εντάξει, φωνάζει, κάνει. Όπως είπα και προηγουμένως, γνωστό είναι σαν αξία, σαν προπονητής. Έχει κάνει τόσα πολλά, έχει προσφέρει τόσα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτός και ο Άρης. Είναι γεγονός αυτό. Το να πω κάτι αντίθετο νομίζω είναι κακοήθεια. Αλλά άλλο το τεχνικό τομέα και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά μες στο γήπεδο μας. Τα πράγματα ηρέμησαν, το παιχνίδι συνεχίστηκε και για δύο ακόμα λεπτά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήταν ο νικητής. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ντέιβις που είχε αποβληθεί με 5 φάουλ και ο Ολυμπιακός έδιναν πραγματικά σκληρή μάχη για την νίκη. Νικητής τελικά ο Ολυμπιακός που είχε μέχρι το τέλος του αγώνα όλα του τα ατού στην επίθεση. Έφτασε τους 69 πόντους, πήρε την νίκη, αλλά ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν έξω φρενών με την απώλεια εύκολων καλαθιών. Πόσα καλάθια χάσαμε σε βιασμούς μόνοι μας. Με αυτό είναι απαράδεκτο να κάνουμε αυτά τα καλάθια μόνοι μας. Γιατί αν είχαμε βάλει όλα αυτά τα καλάθια, θα είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο νωρίς. Είχαμε αστοχία στις προσωπικές που είναι απαράδεκτο, πρωτοφανή αστοχία. Ενώ αντί το Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο εύστοχος από εμάς σε ελεύθερες βολές μέσα στο δικό μας το γήπεδο. Από την πλευρά του, Ζέλικο Παυλίσεβιτς δεν θεώρησε λυπηρό του ότι η ομάδα του πέτυχε λίγους πόντους. Πιο λυπηρό του φάνηκε το επεισόδιο ανάμεσα στον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Μινά Γκέκο. Να πέτει 200 ώρα. Καθόλου δεν μας είχε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί απλώς δεν μας φυριχτήκαν τα φάουλ και μην ξεχνάτε ότι ο Ντέιβις δεν έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο ένα πόντο. Η Μινάς Γκέκο του κοντάκτ σούτου, ναι, μαζε ο Βασιλιάς. Στο Μινά τον Γκέκο,
με την επαφή του κάνουν φάουλ και δεν το σφυρώνει τίποτα. Πρεματώμε το εράσδο στο είμαι μονή στα σκορ. Αυτό είναι ο λόγος που έχουμε το μικρό αυτό αποτέλεσμα. Αν αυτά τα κριτήρια είναι. Μέσα στο δαμόγιο πρέσβη είναι κυρίω τη Φεδεράτσια να κομμεντήρα σούγγιν, για να έτσι κομμεντήρα. Από ό,τι μου έχουν πει, μόλι. Μένε στο δαμόγιο πρέσβη είναι κυρίω τη Φεδεράτσια να κομμεντήρα σούγγιν, για να έτσι κομμεντήρα. Με έχει παρακαλέσει ο πρόεδρο, αλλά και οι άνθρωποι από την Ομοσπονδία να μην μιλάω για του διαιτητέ και δεν θέλω. Με τζούτι μόνο στο εσάλωσνο. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά λυπηρό. Τα πρώτη νησκητρένε, Ντάβι Νάσε και Γκράτσε να τρένε. Ότι ο αντίπαλο προπονητή να πιάνει από το λαιμό τους δικούς μας παίχτες. Μετά τον αγώνα πάντως και οι δύο πλευρές είχαν παράπονα για τη διαιτησία χωρίς να έχουν απόλυτα δίκιο. Ο Νίκος Πιτσίλκας και ο Νίκος Παπαδημητρίου δεν έκαναν το μεγάλο λάθος σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, άσχετα αν η κατανομή των φάουλ ευνοούσε τον Ολυμπιακό. Το πώς άλλαξε το παιχνίδι το είδαν όλοι. Όταν φάγαμε τεχνική ποινή την ώρα που έχουμε την μπάλα. Δύο βόλες, ξανά η μπάλα στην επίθεση. Επιθετικό φάουλ του Παπαδάκου την ώρα που πάμε να βάλουμε καλάθι. Λοιπόν, μα εγώ δεν λέω αν είναι ή δεν είναι επιθετικό που δεν ήταν. Εγώ λέω ότι αν αυτό είναι επιθετικό έπρεπε σήμερα να δοθούν στο παιχνίδι 20 επιθετικά. Στα πρώτα τρία λεπτά είχαμε φάουλ. Ένα από τα πρώτα τρία λεπτά. Τώρα δεν ξέρω να πω, ήταν κακή διαιτησία. Ο Ντέρεκ Χάμιλτον ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Sporting που επέστρεψε στις νίκες μετά από 5 αγωνιστικές. Το ρεπορτάζ από αυτό το παιχνίδι ετοίμασε ο Δημήτρης Καρίδας. Θα περίμενε κάποιος ότι ο αγώνας Sporting Δάφνης θα εξελισσόταν σε πραγματική μονομαχία των δύο μεγάλων σκόρερ. Όμως ούτε ο Ντέρεκ Χάμιλτον ούτε ο Μέλβιν Τσίτουμ ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του αγώνα. Μπορεί ο φόρουαρντ του Sporting να έγινε ο άνθρωπος τελευταίας στιγμής αφού με αυτό το κλέψιμο και το κάρφωμα έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τον νικητή του χθεσινού ντέρμπι επιβίωσης. Όμως οι παίκτες που διακρίθηκαν ήταν άλλοι. Σε ένα γήπεδο που θύμιζε κατάψυξη, ο Sporting νίκησε με 86-81 έχοντας τους καλύτερους παίκτες του τρεις Έλληνες. Ο Δημήτρης Αβδάλας, εκτός από τους 16 πόντους, πρόσφερε λύσεις στον Σπύρο Φόσκολο, όταν ο τελευταίος αναζητούσε παίκτη για να μαρκάρει τον Τσίτουμ. Ο Λινάρδος έγινε ο ήρωας που σηκώθηκε από τον πάγκο. 12 πόντοι με 5 στα 7 δίποντα και 5 rebound τη συγκομιδή του πρώην διεθνή στα 22 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο καλύτερος παίκτης του Sporting παραλίγο να γίνει μοιραίος. Ο Ζέρβας, στα πρώτα 34 λεπτά του αγώνα, ήταν ο playmaker μοντέλο. 17 πόντοι με 7 στα 8 δίποντα, 7 rebound. Ήταν ο απολογισμός των μέχρι τότε κατορθωμάτων του Ζέρβα που από το πρώτο λεπτό ήταν κόκκινο πανί για τους οπαδούς της Δάφνης που τον αποδοκίμαζαν κάτι για το πάθος του και κάτι γιατί προέρχεται από τον Παπάγου. Στο 34 ο Ζέρβας δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές και το 75-70 υπέρ του Sporting έγινε 75-74 ενώ ο ίδιος κάθισε στον πάγκο με 5 φάουλ. Η εξηγήση του για το συμβάν ήταν η εξής. Εκείνη τη φάση όταν κάνει τη διείσδυση ο Μάντης έχει φτάσει κοντά στο καλάθι, στο 1,5 μέτρο. Και εγώ τον έχω σε 1 μέτρο απόσταση. Ο διαιτητής σφυρίζει το φάουλ και όταν είσαι με 180 σφυγμούς δεν σκέφτεσαι λογικά και σωστά όπως θα έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και αντέδρασα με το ένστικτο και με την καρδιά εκείνη τη στιγμή και πήρα τις δύο τεχνικές ποινές που νομίζω ότι ήταν υπερβολικές. Ο Ντέρεκ Χάμιλτον είχε προβλήματα τραυματισμού ολόκληρη την εβδομάδα και έπαιξε απροπόνητος. Κάτι που όπως ομολόγησε μετά από το τέλος του αγώνα ο Σπύρος Φόσκολος κρατήθηκε επιμελώς μυστικό από τους ανθρώπους της ομάδας. Με μεθόδους της CIA να τα κρατήσουμε κρυφά από τον τύπο. Ο Χάμιλτον είναι τραυματίας από την Τετάρτη, κάνει τρεις ανοίξεις την ημέρα. Έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μυϊκό στους μεσοπλεύρους συνδέσμους, εμείς μάλλον. Το χέρι του κατά βάση πιθανότητα έχει γυαλί από τότε που το έκοψε και θα χρειαστεί να κάνει μια επέμβαση το καλοκαίρι. Και το παιδί έπαιξε με όλα αυτά τα προβλήματα απροπόνητος. Και εμείς λέγαμε να μην το δείχνουμε στον αγώνα, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά της Δάφνης είναι δυνατά παιδιά και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Πάντως, σημείωσε 27 πόντους, τους περισσότερους από τη γραμμή του φάουλ, με 17 στις 19 βολές, πήρε 8 rebound, έδωσε 4 assist και 4 κλεψίματα. Είμαι χαρούμενος που νικήσαμε και πάω τώρα να παρηγορήσω τον φίλο μου τον Τζίτουμ. Τώρα που το παιχνίδι τελείωσε, είμαστε πάλι φίλοι, δήλωσε. Ο Θόδωρος Καραμανόλης, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, κατόρθωσε να κρατήσει τον forward του Sporting και είπε: Πιστεύω ότι προσπάθησαν και ο Ντέρεκ Χάμιλτον είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Τώρα το παιχνίδι κρίθηκε, πιστεύω, στα πεδαριώδη λάθη που κάναμε στα τελευταία δύο λεπτά. Με τον Sporting να πιέζει, εναλλάσσοντας πολλές άμυνες σε όλους σχεδόν τον αγώνα και τον Τσίτουμ να έχει προβλήματα στην επίθεση, η Δάφνη είναι πραγματικό θαύμα που έμεινε στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι τέλους. Η πληθωρική παρουσία του Μέλης κάτω από τα καλάθια, οι 15 πόντοι και τα 9 rebound του είναι μία από τις εξηγήσεις. Η άλλη είναι ο Θόδωρος Καραμανόλης που πέτυχε 22 πόντους και βοήθησε όπως προαναφέραμε και στην άμυνα. Ο Τσίτουμ μακριά από τον καλό εαυτό του μπορεί να πέτυχε 23 πόντους, αλλά είχε μέτρια στατιστικά 5 στα 12 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα και 7 σε 9 βολές. Είχε μόλις 7 πόντους στο πρώτο μέρος, πέτυχε 10 μαζεμένους στις αρχές του Δευτέρου και μετά σιωπή. Κατά διαστήματα βοήθησαν ο Παραγιώτης και ο Μπιλής, ενώ ο Μάντης, απόντος του πολίτη που μπορούσε να τον βοηθήσει, αναδείχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή για τη Δάφνη. 8 πόντοι με 2 στα 11 σουτ, 7 rebound, 3 assist αλλά και 6 λάθη είναι ο αντιφατικός απολογισμός του βετεράνου playmaker. Παρ' όλα αυτά, ο Ζόραν Σλάβνιτς εκθίασε την προσπάθεια των παικτών του και για μια ακόμη φορά δήλωσε ικανοποιημένος παρά το γεγονός ότι επί των ημερών του η Δάφνη μετράει μόλις μία νίκη σε 7 αγώνες.
Το παιχνίδι κρίθηκε με δραματικό τρόπο. Η Δάφνη προηγήθηκε στο ξεκίνημα 2-8, αλλά πολύ γρήγορα ο Sporting ανέκαμψε και πέρασε 38-31 για να τελειώσει το ημίχρονο με 41-40 υπέρ του. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 65-58 στο 29, αλλά σε λιγότερο από 3 λεπτά η Δάφνη ήταν και πάλι μπροστά 67-68. Νέο προβάδισμα του Sporting 75-70, αλλά η Δάφνη μείωσε σε 75-74 με 4-4 βολές του Τσίτουμ από τις δύο τεχνικές ποινές των Ζέρβα. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν αργότερα 75-76 για τελευταία φορά και μείωσαν 82-81 με καλάθι του Μπιλί 2-22 πριν από τη λήξη. Ακολούθησε σωρία λαθών και άστοχων σουτ από τις δύο πλευρές. Ένα λεπτό πριν από το τέλος, ο Χάμιλτον έκλειψε την μπάλα και φεύγοντας στον εφηδιασμό έκανε το 84-81. Το τελικό 86-81 διαμορφώθηκε από δύο εύστοχες βολές φάουλ του Παπαδάκη. Σε ένα παιχνίδι με πολλά λάθη, το Περιστέρι νίκησε με 79-77 το Παγκράτη, που βλέπει το στόχο για την είσοδο στο γκρουπ 5-8 να γίνεται συνεχώς δυσκολότερο. Στο Περιστέρι ήταν χθες ο Γιάννης Κουριδάκος. Ο αριθμός 20, όχι άριστο όμως, φράγησε τη χθεσινή επικράτηση του Περιστερίου στον αγώνα του με το Παγκράτη. Τόσο ήταν τα λάθη που έκαναν οι παίκτες του Περιστερίου και αν ήταν για κάτι ευχαριστημένο στο τέλος του μάτς ο Κώστας Πετρόπουλος, αυτό ήταν μόνο η νίκη. Είχαμε μια πολύ κακή μέρα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι πήραμε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μόνο γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Η μπασκετμπολίστρια του γηπεδούχου, παρά την κρισιμότητα του παιχνιδιού, την οποία είχε πιστήσει ο προπονητής τους όλη την περασμένη εβδομάδα, έπραξαν το αντίθετο. Το πήραν αψήφιστα και παραλίγο να το πλήρωναν ακριβά. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ένα αρκετά εύκολο παιχνίδι για μας, αλλά όπως δείξαν τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου. Ήμασταν πολύ νευρικοί, είχαμε μεγάλο άγχος. Ενώ το άγχος στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να έχει το Παγκράτη, γιατί τα έπαιζε όλα για όλα για να κερδίσει μια προνομιούχη θέση για το 5-8. Πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν το πιο άσχημο παιχνίδι που κάναμε μέσα στην έδρα μας. Το Παγκράτη με κεντρικό εκφραστή των επιθέσεων του, τον Χάρισον, άλωσε το πρώτο ημίχρονο μια έδρα που υποχρέωσε πολλούς αντιπάλους στο παρελθόν σε συντριπτικές ήττες. Ήταν ένα σημείο που οι φιλοξενούμενοι λειτουργήσαν άψογα σε όλους τους τομείς. Πιεστική άμυνα και αλληλοκάλυψη έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα του Παγκρατίου. Με αιχμή του δόνατος των Χάρισον που είχε μόλις 4 άστοχα σουτ σε 13 και με τον υπεύθυνο για τη φύλαξή του Μιλωνά εξουδετερωμένο, οι Παγκρατιώτες προηγήθηκαν μέχρι και 10 πόντους 44-34 στο 18 και 46-40 στο ημίχρονο. Ήταν ένα διάστημα που τοποθετώ όραμα για πλασάρισμα στο μεσαίο γκρουπ 5-8 δεν φαίνονταν απόμακρο για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Η ελλείψη όμως